έκανε κοσμήματα η Άντζελα, πείτε μου λίγο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κίνησή της. Δεν έκανε ρούχα όπως κάνουν πάρα πολλές γυναίκες στο χώρο της. Έκανε κοσμήματα. Και πώς τα είπε? Lady. Πιστεύω σε κάθε γυναίκα ταιριάζει ένα lady. Κυριαρχική η εμφάνιση της Άντζελα Δελίου. Μια πολύ όμορφη γυναίκα, μια πολύ σεξι γυναίκα. Νεκάρα. Ναι. Ωστόσο, μπερδεύτηκε ότι είχε βάλει κόκκινα εξτρία από μέσα ή είχε βάψει κόκκινα τα μαλλιά, όμως δεν ήταν έτσι. Ήταν τα πολύ ωραία της κουλαρίκια. Εγώ νόμιζα είναι αντάβια στα μαλλιά της. Είχε η Άντζελα τόσο πολύ εσωτερικό κόσμο. Έχω την αίσθηση ότι είχε αδυνατήσει και μήπως έβαλε αυτά τα σουτιάν που συμπιέζουν για να μην παρασυμπίεσαν τα συγκεκριμένα. Σε στυλ πέπιτσες με λίχθες παρουσίες στο κοσμίο. Μα γίνει μια φορά να είσαι ωραία σεξι και μόνη σου. Για την κόρη μου, θέλω να της κάνω δώρο ένα μικρό μωράκι, να το βάλει εδώ για να αποφασίσει να μου κάνει ένα. Θα τα κάνουμε, θα τα κάνουμε κι αυτό. Έχει κάνει ο γιος μου γιαγιά, να με κάνει και η κόρη μου. Κάτι. Κοιτάζει κι αυτό με τη σειρά του. Ζητάω πολλά. Τζελά μου όμως είδα ότι έρχεται αρχίσει στην Όλγα, τη λέτε από τώρα μωρό, μωρό, μωρό. Περιμένετε λίγο, δεν βάλαν το Στεφάνι ακόμα, σιγά σιγά. Τι έλεγε, ένα μωρό να μου φέρει το μωρό να με κάνει γιαγιά. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά, παιδιά, σιγά σιγά, σιγά σιγά, παιδιά, μην βιάζεστε. Είσαι καλή πεθερά. Αυτό πρέπει να τα απαντήσει ο Φώτης. Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Βγαίνεις έξω με την πεθερά, να πάτε που σου και να διασκεδάσετε. Για να μην βγούμε. Ίδια ηλικία είμαστε. Γι' αυτό το είναι μικρή. Ήρεμη. Γενικά, την τρέλα τη βγάζει τη δουλειά. Είναι καλό παιδί, δεν κάνει στραβά. Ο γαμπρός είναι, είναι παλικάρι πολύ δυνατό. Πολύ καλό το αγόρι τσόλας. Ο γαμπρός, ο Φώτης. Σωστός. Ξέρει τι πρέπει να ακούσει πεθερά. Εμένα μου άρεσε γιατί δεν τον είδα ψαρωμένο απέναντι στη Λέντι. Όταν έχεις την Άντζελα απέναντι, στο λέει ένα δικό χειρισμό που το παλικάρι φαίνεται πως είναι ψαγμένο, κυκλοφορημένο, το έχει. Άπαξ και περάσεις το σκόπελο, Άντζελα. Κάνεις ένα γάμο στρωμένο με ροδοπέταλα. Δεν φαινόταν ότι θα είναι εύκολη πεθερά. Αλλά τέλος πάντων, μην τα πιάνουμε αυτά με τις πεθερές τώρα. Συμπεθέρα μου γλυκιά, μου έχεις πάρει τα μυαλά. Θα πούμε ό,τι θέλετε για την Άντζελα. Για την Άντζελα είναι το θέμα. Θα πούμε για την Άντζελα ό,τι θέλετε. Εγώ θέλω να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε αυτή τη δόλια όλια Όλγα. Δόλια δηλαδή, όλια. Ναι, καημένη μου, γιατί βλέπω ότι και ο γαμπρός υπάρχει κάποιο γλωσσάδικο αντίστοιχο με τη συμπεθέρα πεθερά Άντζελα. Και ξαφνικά την έβλεπα να μικραίνει, να μικραίνει, να μικραίνει η Ολιά Όλγα. Πήγαινε πίσω το κορίτσι μα μου. Μα η Όλγα ποτέ δεν μιλούσε πολύ. Ναι, αλλά πολύ, πολύ έτσι. Εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Έτσι όπως τις βλέπω μαζί, την μαμά και την κόρη, αισθάνομαι σαν η Άντζελα είναι από την Αφρική και να έχετε αιτήσει ένα παιδάκι από την Ευρώπη. Παιδιά, είναι κατάμαυρη. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι κρυφοϊνδιάνα, γιατί και κοκκινοφέρνει. Τι, μπράβο. Έχει φορέσει το γνωστό μπούστο το Μαρία Καρέι. Μαρί Καρή. Μαρί Καρή, αυτό δεν είναι σωστό. Πάντως, κοίταξε να δεις τώρα η Άντζελα. Πολύ ωραία που έκανε κοσμήματα. Πολύ ωραία που τα φορτώθηκε και όλα πάνω. Αλλά γιατί τόσο σκούρα. Σκοσμήματα. Όχι, έχει κάνει πολύ σολάρι μου. Τι έχει συμβεί. Είναι παρά είναι. Μα είναι μαύρο το πρόσωπο και λευκό το χέρι που το κάνει έτσι για να δούμε το κόσμημα. Εντάξει, απλά έχει πέσει λίγο παραπάνω. Τερακότα, ρε Μαρία. Τι τερακότα, παιδί μου, και το στήθος άσπρο είναι. Τερακότα στο πρόσωπο. Αυτό σου λέω δεν του έφτασε μετά. Τελείωσε η Γερλέν. Εδώ δεν είχε για παρακάτω. Και με το ζόρι παιδί, ρε παιδί μου, κι αυτή. Εντάξει, τώρα και με το παιδί, όντω του λίγο την έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Ρε Σιόλια Όλγα, πραγματικά τη θυμάστε παλιά που είχε μιλήσει. Με τα extension, δεν είχε πει και πολλά. Αλλά που είχε βγει και είχε τραγουδήσει το σουτορκίζομαι. Νομίζω τελικά ότι το κορίτσι δεν ήθελε. Το έχει σπρώξει μάνα του, γιατί βλέπω ότι μέσα στα χρόνια έχει τραβηχτεί πολύ. Μα μετά έκανε, δεν σπούδασε αυτό που αγαπούσε. Νύχια. Αισθητικό. Μαλλιά, κάτι έχει σπουδάσει. Αυτό, απλά... μανικιούρ, παιδί. Απλά το λέω, αισθητικό. Πήγε πολύ πίσω ενώ δεν ήθελε να ψάχνεται με τις κάμερες και αυτά. Και τη βλέπω και χθες. Πραγματικά λίγο εγώ τώρα. Εγώ πιστεύω ότι χθες πήγε λίγο με το ζόρι. Δεν ήθελε να. Τη λέει, όλια θα έρθει. Γιατί η μάνα σου έκανε κοσμήματα. Και αν δεν έρθει, δεν σέβεσαι. Και λέγονται Lady. Lady. Δεν, όχι. Πάρα. Θα στείλει τώρα δώρα η Άντζελα για να τα φορέσουν οι επώνυμες. Ah!
Εγώ θέλω το σκουλαρίκι. Όχι, εγώ θα το πάρω. Πάρε κόκκινο, θα μαλώσω. Εσύ το ένα, εγώ το άλλο. Εγώ θα πάρω αυτό. Κόκκινο. Αυτό που έχει στο χέρι. Αυτό ήταν ένα μισοφέγγαρο, αν έχεις. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι, αλλά τη είχε σταματήσει λίγο την κυκλοφορία. Για ποιες ηλικίες είναι. Να το, αυτό θέλω. Κοίταξε, αυτά τα σκουλαρίκια είναι πάρα πολύ hot στο εξωτερικό. Ναι, αλλά με μακριά μαλλιά. Τα πιάνει. Και τα δύο, και τα δύο, και τα δύο, και τα δύο. Και τα δύο. Εδώ όμως έχει μπερδέψει. Πολύ κοινό η Άντζελα με αυτά τα σκουλαρίκια. Παιδιά, γιατί σου λέει είναι αντάβια αυτό. Ναι, ναι, έχει βάψει μαλλί από κάτω. Είναι σκουλαρίκι. Αυτό είναι ακριβώς. Πολύ καλό όμως. Είναι πιο μακρύ το σκουλαρίκι από το μαλλί. Αυτό πρώτη φορά το βλέπω. Δηλαδή το φορά με κάτω το μαλλί, αλλά τουλάχιστον το μαλλί να είναι πιο μακρύ από το σκουλαρίκι. Εδώ το σκουλαρίκι είναι πιο μακρύ από το μαλλί. Και εδώ τονίζει. Καλή, παιδιά, συζητάμε τόση ώρα και τα δύο στήρι τη Άντζελα γράφουν μια δική του προσωπική φυσικά, ιστορία. Φυσικά. Εκεί ήταν. Σε αυτήν την φάση ζωή. Το στήθος είναι τόσο ψηλά, μπράβο. Ό,τι και να έχει κάνει, μπράβο. Και ορετήσιμο έκανε λίγο αυτό, λίγο σαδομαζό, λίγο. Ναι, αλλά είναι λίγο. Εντάξει, είναι λίγο. Νταρκουίτα. Είναι λίγο σεξ. Και παιδιά, το άλλο που έχω προσέξει είναι ότι το μακιγιάζ που έχει υιοθετήσει η Άντζελα έγινε τάση πλέον, γιατί το έχει και η κόρη της. Έχουν το ίδιο. Δεν έχουν το ίδιο. Είναι πολύ πιο χαλαρό τη όλια. Σε άλλου τόνου όμω. Γενικά έχει τονίσει μάγουλα, έχει τονίσει μάτια, έχει τονίσει χίλια. Μπορεί να τη βάθει η Όλια Όλγα. Α, λες. Αφού ξέρει μακιγιάζ. Ή Άντζελα την Όλια. Όχι, όχι, ξέρει μακιγιάζ. Μήπως μαθαίνει πάνω τη η Όλια. Ωραία. Μπράβο πάντως. Είναι ωραίο και ο νεαρό Φώτης, λέγεται το παιδί. Ωραίος τύπος μου φάνηκε εμένα, έκανε και την πλακίτσα του. Δηλαδή, δεν χρειαζόταν να πάει τώρα ο Φώτης. Ας κάτσει λίγο στην άκρη. Μα τι να μην πάει να πάει συνόδευτη όλη Όλγα. Με τη μάνα της, δεν πήγε συνόδευτη. Μα η μάνα είναι αυτόνομη παιδί μου, είναι μόνη. Δεν είναι, δεν πήγε με κάποιον. Είναι η lady. Δεν πάει. Δεν λες να πάω με τη lady παρέα. Λες κάνω παρέα στη lady αν με θέλει. Καλά. Δεν την υπολογίζεις. Με κάνει παρέα μάλλον με η κάνει lady. Παρέα με κάνει παρέα, lady, ναι. Ναι. Αν θέλει, αν δεν θέλει, όχι. Πάση περιπτώσει, θα μπορούσε βέβαια σαν μάνα, που λένε η μάνα άμα δεν έχει δίνει το μισό ψωμί στο παιδί, τη μισή τερακότα να την έδινε όντως την Όλια Όλγα. Γιατί όντως είναι πολύ χλωμή. Ναι. Θα μπορούσε να μην το ξοδέψει όλο πάνω της. Για να έρθουν να είναι και... Α, δεν μας νοιάζει όμως τώρα. Δεν έχει σημασία. Θα προχωρήσω. Αρχή διαλόγου. Δεν το πάω.